Λοιπόν, έρχεται το 2016, έτσι, ο Ιάπων χτυπάει την πόρτα της ECB, της λέει, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και της λέει, έλα, μου είχες υποσχεθεί 200.000 από τα 300.000, φέρτα, τα δίνει. Πού τα βρίσκει? Δεν τα τυπώνει, σύμφωνα με την πρότασή μας. Η ίδια εκδίδει δικό της ομόλογο για να εισπράξει αυτά τα 200.000 από τις διεθνείς χρηματαγορές. Με άλλα λόγια, δανείζεται ήδη. Από ποιον? Από ένα Κινέζο επενδυτή. Από ένα Γερμανό επενδυτή. Από ένα Αμερικανό επενδυτή. Δεν έχει καμία σημασία. Πουλάει ομόλογο, όπως αυτή είναι η αγορά ομολόγων. Το κάνεις, αγοράζεις, έχουν χρέη. Έτσι. Δανείζεις. Και παίρνεις χαρτάκια τέτοια. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να δανείζεται με 1,5% επιτόκιο. Άντε, ναι, όχι 1,5-2% το πολύ. Έχει τόσο καλό όνομα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρώτον. Δεύτερον, όλοι ξέρουν ότι στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να το τυπώσει το χρήμα. Στη χειρότερη περίπτωση. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σιγουριά για τον επενδυτή, ξέρετε. Φαντάσου να ήξερε ότι εσύ έχεις ένα ATM στο σπίτι σου και αν εγώ σου δανείσω, στη χειρότερη περίπτωση τραβάς από αυτό το ATM που είναι προσωπικό σου, ρε παιδί, και μετά δίνεις πίσω. Έτσι. Αλλά το πιο όμορφο αυτό το σχέδιο είναι ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να το τυπώσει το χρήμα. Γιατί τι κάνει, την ίδια ώρα που δανείζεται από τον Κινέζο τα 200.000 που δίνει στον Ιάπωνα εκ μέρους του Ισπανού, ανοίγει και έναν χρεωστικό λογαριασμό στην Ισπανική κυβέρνηση και της λέει, ξέρεις κάτι, εσύ τώρα, το 2016 αυτά, μου χρωστάς αυτά τα 200.000 στην τον τόκο, τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε παρά σε 20 χρόνια, γιατί αυτό το ομόλογο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να είναι 20 ετίες. Οπότε, τη χρεώνει την Ισπανική κυβέρνηση, η Ισπανική κυβέρνηση θα τα πληρώσει εκείνη. Αλλά σε 20 χρόνια με επιτόκιο ελάχιστο. Οπότε έτσι καλύπτεται η αγωνία του Γερμανού, ο οποίος λέει: σιγά που θα πληρώσω εγώ για τους. Ή θα εγγυηθώ εγώ τα χρέη των ξένων. Προσέξτε ότι εδώ ο Γερμανός δεν εγγυάται το χρέος κανενός. Αρχίστε με τώρα που το κάνει. Έτσι. Δεν γίνεται μια κατάσταση όπου δανειζόμαστε όλοι μαζί με το μέσον όρο των επιτοκίων. Δεν δανειζόμαστε όλοι μαζί. Δανείζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για λογαριασμό της. Και τα παίρνει από τον καθένα μας. Έτσι. Ξέρετε τι θα συνέβαινε αν γινόταν αυτή η ανακοίνωση σήμερα. Μπορούσε να γίνει αυτή η ανακοίνωση σήμερα. Στη Φραγκφούρτη, συνέντευξη τύπου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει το κατά μάστιγμα νόμιμο χρέος όλης της Ευρωζώνης από σήμερα το πρωί. Από σήμερα το βράδυ. Ναι. Θα έλυγε η κρίση χρέους. Θα έλυγε. Οι αγορές θα ερεμούσαν. Θα βλέπαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 2/3 του ευρωπαϊκού χρέους στο σύνολό του, πάει να είναι πρόβλημα. Τα spreads θα κατέρεαν της Ισπανίας, της Ιταλίας. Γιατί η Ιταλία και η Ισπανία τώρα θα έπρεπε να εξυπηρετήσει μόνη της μόνο το κακό χρέος. Η Ελλάδα θα έχει ένα μικρό προβληματάκι γιατί είμαστε πολύ πάνω από το 6%. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, η οποία μετά ξέρετε τι γίνεται. Είναι ένα τελικό ξεσκόνισμα μετά, εάν λυθεί η κρίση χρέους όλης της Ευρώπης, εφόσον έχει λυθεί η κρίση των τραπεζών, όπως είπαμε πριν, είναι την επανακεφαλαιοποίηση από το EFSF των τραπεζών. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, και εδώ λίγο, και εδώ σταματάω. Καμία μεγάλη κρίση, καθίζηση, σαν αυτή του 1929 ή σημερινή, δεν θα τελειώσει, εάν δεν υπάρχει η γνωστή πιπίλα ανάπτυξη. Τώρα, όταν ακούω εγώ βέβαια τη λέξη ανάπτυξη εδώ στην Ελλάδα, με πιάνει υποπληξία. Γιατί η ανάπτυξη δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες. Ποιος ηλίθιος θα πάει να επενδύσει τώρα? Μπορεί. Και μπορεί να κάνει και καλά και να μην επενδυθεί ηλίθιος. Αλλά δεν θα είναι αρκετές οι επενδύσεις αυτές για να έχουν ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Ή, όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, μαζί και με τη Γερμανία, η οποία είναι μια άλλη περίπτωση, έχει το 25% των επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται σε κρίση. Είμαστε σε ικτρή κατάσταση από πλευράς επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, πηγαίνουν όλη η Ευρωζώνη προς τα κάτω. Γιατί όταν πέφτουν οι επενδύσεις, οι πιθανότητες να αναπτυχθεί η Ευρωζώνη, δεν ξέρω αν είδατε, ήδη οι πρώτες προβλέψεις είναι η αρνητική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ολόκληρης. Από τον επόμενο μήνα, από το επόμενο τρίμηνο. Χρειαζόμαστε έναν νέο New Deal, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Ρούσβελτ το 1932, με το οποίο έβγαλε την Αμερική από τη μεγάλη κρίση της περίοδου 1929-1932. Τι έκανε ο Ρούσβελτ?
χρησιμοποίησε τη δυνατότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να δανειστεί με στόχο τη δημιουργία νέων επενδυτικών projects για να τραβήξει σαν αυτομηχανή ολόκληρη την αμερικανική οικονομία από το βούρκο της κρίσης. Εμείς πώς θα γίνει αυτό στην Ευρώπη? Είναι πάρα πολύ απλό, ξέρετε. Αλλά πάρα πολύ απλό. Έχουμε κάτι στην Ευρώπη που λέγεται Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την έχετε ακούσει? Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι είναι τρεις φορές, κάποτε ήταν δύο, τώρα είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την Παγκόσμια Τράπεζα. Τρεις φορές μεγαλύτερη από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει δυνατότητες χρηματοδότησης projects στην Ευρώπη τρεις φορές περισσότερα από ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δυνατότητα παγκοσμίως. Θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή που σέρνει την Ευρώπη από τον βούρκο στον οποίο βρίσκεται. Γιατί δεν χρησιμοποιείται? Ένας λόγος. Κάπου στο καταστατικό της, η European Investment Bank, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάπου λέει ότι για κάθε επένδυση που κάνει σε μια χώρα της Ευρώπης, το 50% πρέπει να είναι εθνική συγχρηματοδότηση. Από πού? Εδώ δεν έχουν δύο δεκάρες. Θα συγχρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα, αν είναι δυνατόν. Έχει, αυτό δεν το κάνουν. Και έχει τον γίγαντα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει δεμένα τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Λόγω αυτού. Σκεφτείτε όμως τώρα. Θυμηθείτε τι είπαμε πριν. Για το πώς θα μπορούσε να λυθεί η κρίση της Ευρωπαϊκής κρίση χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δημιουργώντας αυτά τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με παράλληλα δημιουργία των χρηστικών λογαριασμών προς κάθε κράτος. Δηλαδή, κάθε κράτος τώρα θα χρωστάει για να λυθεί η κρίση χρέους, χρήματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν δημιουργηθούν αυτοί οι λογαριασμοί και αυτά τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί να μην μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αντί να πάει στο ελληνικό κράτος και να πει: ξέρεις κάτι, έχω ένα project, και αυτό που σας λέω δεν το χρειάζεται το μυαλό μου, υπάρχει αυτό το project, το οποίο θα ήταν και ιδιαίτερα επικερδές και ιδιαίτερα ωφέλιμο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη, να διασυνδεθούν τα λιμάνια της Πάτρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με τη Βιέννη, με ένα υπερσύγχρονο τρένο των 400 χιλιόμετρων την ώρα. Υπάρχει αυτό το πρώτο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο δεν προχωράει γιατί χρειάζεται εθνική συγχρηματοδότηση. Σιγά μην συγχρηματοδοτήσει ένα τέτοιο project το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν έχει να πληρώσει συντάξεις. Γιατί να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να πάει στην ελληνική κυβέρνηση να τη πει: ξέρεις κάτι, εγώ θα βάλω τα μισά, βάλεις τα άλλα μισά. Δεν θα το κάνει καν. Δηλαδή, θα είναι ανοησία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να στείλει εκπροσώπους να το συζητήσουν. Εδώ τους πάρουν με τις πέτρες εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών και δίκιο θα έχει ο Βενιζέλος να το κάνει. Αντί να πάει όμως στην Αθήνα, γιατί δεν πάει στη Φραγκφούρτη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δίπλα είναι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την έδρα στο Λουξεμβούργο, δίπλα. Πήγαινε στη Φραγκφούρτη, να τη πει: ξέρεις κάτι, να το project. Εγώ θεωρώ ότι είναι επικερδές, ότι μόνο του θα αυτοχρηματοδοτηθεί, όπως η γέφυρα του Ριβαντήριου. Να σου πω τι θα κάνω. Θα βάλω εγώ τα μισά. Και πώς θα βάζει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων? Ξέρετε πώς? Εκδίδει ομόλογα. Δανείζεται στις διεθνείς χρηματαγορές. Αυτά είναι ευρωομόλογα. Τα έχουμε εδώ και δεκαετίες. Είναι το πρόβλημα. Ακούσατε ποτέ την κυρία Μέρκελ να πει την κυρία εναντίον των ευρωομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων? Όχι. Λοιπόν, θα εκδώσω εγώ αυτή τη μια νέα σειρά δικών μου ομολόγων. Θα εκδώσεις και εσύ μια αντίστοιχη, το άλλο 50%. Και αυτά τα δικά σου ομόλογα θα τα χρεώσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήδη έχει ένα λογαριασμό που σου χρωστάει. Και η Ελλάδα πού θα τα βρει τα λεφτά να σε ξεπληρώσει? Το έργο αυτό. Το έργο θα πληρώνει τα μισά σε μένα, τα μισά στην Ελλάδα. Δεν θα τα αφήσουμε στα χέρια του ελληνικού κράτους. Κατευθείαν θα μπουν στο λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να λοιπόν το υπερσύγχρονο τρένο. Και όχι μόνο. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει στο καταστατικό της τις εξής εντολές που της έχει δώσει Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να χρηματοδοτεί υποδομές, σαν τα τρένα και τις γέφυρες, υγεία, παιδεία και αστική ανάπλαση. Δηλαδή, όλα. Τα πάντα χωράνε εδώ. Έτσι. Αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε δυνατότητα να συνδυαστεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να το κάνει αυτό, υπολογίζω ότι ένα 8 με 9% του εθνικού εισοδήματος της Ευρωζώνης θα μετατρεπόταν σε άμεσες επενδύσεις αύριο. Να πως σκοτώνει την κρίση. Θα μου πείτε, αν είμαι τόσο έξυπνος και τα λέω τόσο ωραία, η κυρία Μέρκελ τα σκέφτηκε αυτά? Εγώ τα σκέφτομαι. Πώς σας διαβεβαιώ, η κυρία Μέρκελ τα ξέρει, τα έχει μελετήσει και δεν διαφωνεί κιόλας.
Αλλά δεν θα το κάνει. Προτιμάει να πεθάνει παρά να ακολουθήσει αυτού του είδου τι συμβουλέ. Να σα πω γιατί. Δεν θα το είχα σκεφτεί το λόγο, αν δεν μου το είχε πει Γερμανό σύμβουλο τη κυρία Μέρκελ. Σε μια συζήτηση που κάναμε για αυτή την πρόταση. Αυτή είναι μια πρόταση που τρέχει πολύ καιρό τώρα. Μου λέει, το συνειδητοποιείς ότι όταν μπαίνει η Άγγελα σε συμβούλιο κορυφής, με το που μπαίνει, οι άλλοι βγάζουν τον σκασμό. Δεν είναι το έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό εννοώ. Ξέρεις, μου λέει, γιατί ο Σαρκοζή δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει ποτέ. Και όταν το ανοίγει, προσπαθεί να πει πράγματα που νομίζει εκείνος ότι θα ικανοποιήσουν την κυρία Μέρκελ. Και ποτέ δεν θα τη πει την άποψή του για οτιδήποτε. Γιατί αν ανοίγει το στοματάκι του, αν έπινε λίγο περισσότερο γαλλικό κρασί και μίλαγε, θα είχαμε διαζύγιο του γαλλογερμανικού άξονα. Ο λόγος είναι ότι ο Σαρκοζή πηγαίνει το βράδυ για ύπνο με έναν εφιάλτη και ξυπνάει με τον ίδιο εφιάλτη. Ποιος είναι ο εφιάλτης? Ότι η κυρία Μέρκελ, όταν η κρίση αυτή του ευρώ φτάσει να το απροχώρητο, θα πάρει την τζαντούλα της και το καπελάκι της και θα φύγει από το ευρώ. Γιατί οι προβληματικοί μπορούν να φύγουν. Οι ελληματικοί δεν μπορούν να φύγουν από το ευρώ. Δεν θέλουν οι πλεονασματικοί να φύγουν. Η κυρία Μέρκελ δεν θέλει να φύγει το ευρώ. Αλλά μπορεί. Και θα το κάνει εάν το ευρώ διαλυθεί. Πριν διαλυθεί το ευρώ, και έτσι θα διαλυθεί το ευρώ. Όχι επειδή η Ελλάδα θα βγει, επειδή θα βγει η Γερμανία. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία του Σαρκοζή. Και γιατί μπορεί να φύγει από το ευρώ η Γερμανία? Γιατί το κάθε ευρώ χρέος της Ευρωζώνης ανήκει σε μια χώρα. Είναι δυνατόν η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή να γυρίσει και να πει στους Ευρωπαίους, πόσα σας χρωστάω να τα πληρώσω να φύγω? Και υπάρχει απάντηση. Στην Αμερική, αν ο Σβάρτζενέγκερ, όταν ήταν κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ήθελε να δημιουργήσει τη δημοκρατία της Καλιφόρνια, να φύγει από τις ΗΠΑ, να κάνει το δικό του μαγαζί και να γίνει και βασιλιάς ο ίδιος, έτσι, στη Καλιφόρνια. King of California. Δεν μπορούσε. Και όλοι οι Καλιφορνέζοι να θέλανε. Δεν μπορούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα μπορούσε να πάει στην Ουάσιγκτον να του πει, κύριε Ομπάμα, πόσα σας χρωστάει η Καλιφόρνια να φύγω? Γιατί ο λόγος που δεν μπορεί να το ρωτήσει αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Το κοινό χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι ομοιογενές. Μασίφ. Δεν είναι καταμελετημένο τόσο από αυτό αντιστοιχεί στην Καλιφόρνια, τόσο στο Οχάιο, τόσο στη South Dakota, τόσο στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι αδύνατο να απαντήσει το ερώτημα, τι χρωστάει η Καλιφόρνια ή το Οχάιο. Ένας δεν ξέρει. Ούτε αυτός ξέρει. Είναι από αυτά τα οποία δεν μπορείς να ξέρεις. Τις μεγάλες ερωτήσεις που δεν μπορούν ποτέ να απαντηθούν. Άρα η Καλιφόρνια δεν μπορεί να φύγει. Εάν εφαρμοστεί μία λύση σαν αυτή που σας προδιέγραψα εδώ, θα δημιουργηθεί κοινό χρέος. Το κατά Μάστριχτ νόμιμο χρέος της Ευρωζώνης θα έχει μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκ μέρους όλων μας και για πάρτι της, θα έχει εκδώσει ομόλογα στις Κινέζους. Θα υπάρχει χρέος ευρωπαϊκό, όχι γερμανικό ή ελληνικό. Και άρα από εκείνη τη στιγμή κανένας δεν θα μπορεί να φύγει από το ευρώ. Και τελειώνει την ιστορία του Γερμανού Σύμβουλου της κυρίας Μέρκελ, το οποίο το όνομα έχω δεσμευτεί να μην το πω, και μου λέει, συνειδητοποιήσω ότι εάν το κάνει αυτό που λέτε εσείς, θα λυθεί η κρίση. Αλλά αμέσως μετά η Γερμανίδα Κακελάριος θα είναι μία εκ των 17 ηγετών της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Οι θεατές, θα ήταν παράληψη εάν δεν παρακαλούσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Γαρουφάκη, μετά από μια τέτοια παρουσία των θεμάτων που ταλανίζουν τον πλανήτη, όχι μόνο εμάς, τον πλανήτη, εμείς είμαστε σταγόνεν το ωκεανό από ό,τι κατάλαβα, αλλού είναι τα μεγάλα προβλήματα, απλώς εμάς μας παρασύρει το ποτάμι που λέμε, το τσουνάμι, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που ήρθατε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτά που μας είπατε είναι πράγματα που δεν λέγονται εύκολα σε τηλεοπτικό κοινό, αλλά οπωσδήποτε ήταν ένας μεγάλος ογκόλιθος που μπήκε στο οικοδόμημα της ενημέρωσης, της γνώσης.
Έτσι λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε να είσαστε εδώ δίπλα μου, να μας πείτε έτσι δύο λόγια πιο πολιτικής υφής και όχι τόσο οικονομικά, γιατί τα οικονομικά δεν βρίσκουν άκρη, δεν υπάρχει ο πάτος, είπαμε. Οπότε... Ο πάτος στις τράπεζες δεν υπάρχει. Στα οικονομικά, στο οικονομικό επιχείρημα όμως και στο να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην οικονομία υπάρχει. Νομίζω τα πράγματα είναι απλά. Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Όσο πιο σύνθετα φαίνεται, τόσο πιο απλά είναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ιδιώτης, παρόλο ότι έχει υποστεί την μεγαλύτερη ζημιά, γιατί έχω προσέξει το εξής. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας συνταξιούχος, ένας κάποιος που έχει το μισθό του κάθε μήνα, ανεξαρτήτως αν του αφήρεσαν το 10, το 20, το 50%, έχει να λάβει. Και έχει να λάβει έστω αντί για 1500, θα λάβει τα 800. Έχει συνηθίσει να απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που τον σκεπάζει το πάπλωμα. Άρα και με το κόψιμο του παπλώματος, το σμίκριμα, πάλι θα επιβιώσει κατά κάποιο τρόπο. Ο ιδιώτης όμως, ο έμπορος, ο υπάλληλος του εμπόρου και ούτω καθεξής, δεν είναι σίγουρος αν θα πάρει τον άλλο μήνα έστω και το μικρό μισθό. Αυτό λοιπόν μπορεί να διορθωθεί, λέτε? Το πρόβλημα της κρίσης είναι ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Και ξέρετε, αν δούμε τις δύο μεγάλες κρίσεις των τελευταίων 100 ετών, το 1929 και το 2008, τώρα αυτή την κρίση που περνάμε, δύο πράγματα συνέβησαν το 1929, από τα οποία πρέπει να διδαχτούμε σήμερα. Το πρώτο είναι η κατέρευση του κοινού νόμισμα της εποχής εκείνης, που ήταν ο κανόνας του χρυσού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σημερινό κοινό νόμισμα της Ευρώπης. Το δεύτερο, η απίστευτη διχόνοια. Όλοι στράφηκαν εναντίον όλων. Όταν έχεις μια κατάρρευση, ο Γερμανός μισεί τον Έλληνα. Ο Έλληνας μισεί τον Γερμανό. Ο ιδιώτης μισεί τον δημόσιο υπάλληλο. Ο δημόσιος υπάλληλος νιώθει ανασφάλεια και μισεί τον ιδιώτη. Μετά από λίγο, οι ιδιώτες μισούν τους ιδιώτες, οι Γερμανοί τους Γερμανούς και οι Έλληνες τους Έλληνες. Και τελικά αυτό το κουβάρι της διχόνοιας φαίνεται τόσο πολύ και μπλέκεται τόσο πολύ, που ως κοινωνία δεν έχουμε πλέον αντανακλαστικά δηλαδή είδος, με τα οποία να ξεφύγουμε από την κρίση. Ένα είδος εμφυλίου, με άλλα λόγια. Ακριβώς. Πραγματικά, εμφύλιος όλων εναντίον όλων. Και το τραγικό ποιο είναι εδώ, ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ στην Ελλάδα λέμε, και ακούγεται πάρα πολύ συχνά από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κάποια είναι καλοπροαίρετα, κάποια δεν είναι τόσο καλοπροαίρετα. Μιλώ για τα αθηναϊκά τώρα. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Λένε. Παρόλο ότι και εμάς μας βλέπουν σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι. Λόγω έχουμε live. Έχουμε το live streaming. Το streaming, μπράβο, και το οποίο. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αποθηκεύονται τα πάντα, και το δικό σας ακόμα, επί δύο χρόνια θα είναι αποθηκευμένο στο ίντερνετ. Συγχαρητήρια. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό και έχουμε και μεγάλη τηλεθέαση στον Αμερική, Καναδά, αυτό, στην Ευρώπη. Από μετανάστες που ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το οποίο λέγεται. Λέγεται τι? Το ερώτημα το οποίο μου τίθεται με ένα πάρα πολύ στενό. Καλά, γιατί είσαι εναντίον των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων? Γιατί οι του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν ψυχή, είναι παιδιά κατώτερου Θεού? Κοιτάξτε να δείτε τι σφάλμα εμπεριέχει αυτή η ερώτηση. Είναι σαν να μου λένε ότι, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος, υποστηρίζω ότι στη θέση του πρέπει να απολυθεί ένας ιδιώτης, ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μην μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες στους μισθούς και στις συντάξεις κτλ., είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις για να μην γίνει αυτό τους ιδιώτες. Αυτό θα ίσχυε αν τα συμφέροντα των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων σε αυτή τη συγκυρία την οποία ζούμε ήταν αντικρώμενα. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Εάν κάποιος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αν απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος, θα γλιτώσουν τη δουλειά τους δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα σου έλεγα, εδώ έχει ενδιαφέρον. Να το συζητήσουμε, να απολυθεί ο δημόσιος υπάλληλος. Γιατί άμα είναι απολυθεί ο δημόσιος υπάλληλος και σωθούν δύο θέσεις εργασίας στο ιδιωτικό τομέα, είναι κάτι. Δεν είναι εύκολο να παίζει με τη ζωή του άλλου, βέβαια. Αλλά να το συζητήσουμε. Έτσι. Η δική μου υπεποίθηση όμως είναι ότι όταν έχουμε πιαστεί σε αυτή την φάκα της κρίσης,
Η απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων οδηγεί σε νέες απολύσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων. Και να το πω αυτό απλά. Γιατί? Κοιτάξτε, αν έχετε μια επιχείρηση, μια και μιλάμε για τους ιδιώτες, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, έχει έλλειμμα. Δεν βγαίνει. Τα κόστη του είναι, τα έξοδα του μεγαλύτερα από τα έσοδα. Αναγκάζεται να κλείσει το μαγαζί. Πριν φτάσει εκεί, τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να, ναι, να σφίξει το ζωνάρι. Να μειώσει τα κόστη. Να πωλήσει, να μειώσει τα έξοδα του, να δουλέψει πιο σκληρά. Πολύ σωστά. Το ίδιο για ένα νοικοκυριό. Αν τα έσοδά μας δεν αρκούν πλέον για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, πρέπει να μειώσουμε τα έξοδά μας. Να μην πηγαίνουμε στην ταβέρνα τόσο σήμερα. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να το κάνουμε σαν ιδιώτες. Είτε καταναλωτές είτε επιχειρηματίες. Γιατί έχουμε μια σχεδόν απόλυτη, ένα σχεδόν απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ εσόδων και εξόδων. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ σήμερα το βράδυ δεν πάω σε μια ταβέρνα, θα μειωθεί το εισόδημά μου? Όχι, θα μειωθούν τα έξοδα. Το εισόδημά μου όμως παραμένει όπως είναι. Έτσι. Δεν θα μου πει ότι δεν πήγε στην ταβέρνα, άρα θα σου μειώσει το μισθό σου. Άρα συμφωνείτε με τους ηθήνοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν συμφωνώ καθόλου, για να σας πω γιατί συμφωνώ. Αυτό ισχύει στον ιδιώτη, στον οικοκυριό. Δεν ισχύει στο κράτος. Δεν ισχύει στη χώρα. Και να σας πω γιατί δεν ισχύει στη χώρα. Στην περίοδο της κρίσης, οι ιδιώτες μειώνουν τα έξοδά τους γιατί δεν βγαίνουν. Καταβούληση που λέμε. Καταβούληση λόγω συνθηκών. Μειώνονται λοιπόν οι ιδιωτικές δαπάνες. Οι επιχειρήσεις επενδύουν λιγότερα, ξοδεύουν λιγότερα, απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι έχουν λιγότερα χρήματα, πάνε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν πιο λίγα πράγματα, δεν πάνε, βγαίνουν στις ταβέρνες κτλ. Έχουμε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των ιδιωτικών εξόδων. Και αν έρθει τώρα το κράτος, όπως έρχεται, και πει, θα απολύσω για να μειώσω τα έξοδα μου ως δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ιδιωτικές δαπάνες και οι δημόσιες δαπάνες θα μειώνονται παράλληλα. Το άθροισμά τους ξέρετε τι είναι? Το άθροισμα των δημοσίων δαπανών και ιδιωτικών δαπανών είναι το εθνικό εισόδημα. Το εθνικό εισόδημα το... Άρα πέφτουν οι ιδιωτικές δαπάνες. Αν εμείς ρίχνουμε το κράτος απολύει και ρίχνει και τις δημόσιες, μειώνεται το ΑΕΠ. Άρα μειώνεται η φόρη. Άρα το έλλειμμα μεγαλώνει. Άρα σφίγγοντας το ζωνάρι το δημόσιο, θα καταφέρει να μειώσει το έλλειμμά του αντίθετα με τον ιδιώτη. Οπότε οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων σήμερα, αυτό που γίνεται με την κυβέρνηση, γιατί αυξάνονται τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι ότι θα γλιτώσουμε θέση των ιδιωτικών αν χάσουμε θέση στον δημόσιο. Είναι χάνουμε θέση στο δημόσιο και χάνουμε ακόμα πιο πολύ στο ιδιωτικό. Και μετά χάνουμε και άλλες στο δημόσιο και χάνουμε και άλλες στο ιδιωτικό. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Μήπως όταν λένε όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες, Έλληνες, μειώστε το έλλειμμά σας και σταματήστε τις περιττές δαπάνες. Η Τρόικα που το λέει, σαφέστατα, δεν εννοεί απολύσεις ή τουλάχιστον καταρχάς δεν εννοούσε απολύσεις, εννοούσε περιττά έξοδα. Και ξέρετε πολύ καλά εσείς τουλάχιστον που τα χειρίζεστε εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα οικονομικά θέματα, πραγματικά στο δημόσιο γίνονται μεγάλες πατάλες. Να μην γελιόμαστε. Και στον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό, αλλά ο ιδιωτικός... Δεν πηγαίνετε σε ένα ιδιωτικό κανάλι να δείτε τι πατάλες κάνει? Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Είμαι κοντά και τα ξέρω. Γι' αυτό θα σας έδωσα αυτό το παράδειγμα. Αλλά θέλω. Εντάξει, έχετε απολύτω δίκιο. Η Τρόικα, θα της δώσω ένα δίκιο της Τρόικα. Δεν συνηθίζω να το κάνω, αλλά στο κάνουμε. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα... Πάντα υπάρχει πρώτη φορά για οτιδήποτε. Πήγε πάει η Τρόικα στην αρχή του μνημονίου, μετά το Μάιο του 2010, και είχε πει στον Υπουργό Οικονομικών τότε: θέλω να μου φέρεις ως δείγμα καλής γραφής 1 δισεκατομμύριο. Όχι πολλά. 1 δισεκατομμύριο από φόρους παραπάνω από τους πλούσιους. Πήγαινε και φέρτος. Δεν τα κατάφερε. Και όταν δεν τα κατάφερε, γυρνάει και του λέει: ωραία, τότε κόψε. Δεν με ενδιαφέρει. Κόψε, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που δεν το κατάφερε, κόβε. Εδώ δεν είχε άδικο η Τρόικα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που έχει το ελληνικό δημόσιο από το 19ο αιώνα είναι ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους. Να σας πω κάτι, ότι μεγάλος κρατικός τραπεζικός φορέας εδώ στη Σπάρτη έχει ιδιόκτητο κτίριο. Ένα νεοκλασικό, ωραιότατο. Θέλετε να σας πω ότι πέρυσι φύγανε από το ιδιόκτητο και πήγανε 40 μέτρα πιο κάτω, ωραιότατο ιδιόκτητο, προσέξτε, ανακαινισμένο πάντοτε, ωραιότατο σας λέω, και πήγανε σε διπλανό κτίριο νεόδμητο για να πληρώνουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ ενίκιο πράγμα. Και όταν λένε να πουληθεί το ιδιόκτητο, λένε όχι, άστο εκεί. Το καταλαβαίνω.
Ναι, δεν ξέρω την περίπτωση, αλλά πάντως. Όχι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το έφερα σαν παράδειγμα. Αυτό δεν είναι μία δαπάνη του δημοσίου? Ναι, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δαπάνες στο δημόσιο. Αλλά δεν σε νομίζω... επίπεδα υπουργείων, αν, μάλιστα. Κάτι, σε όποια χώρα του κόσμου να πάτε, θα βρείτε τέτοιες δαπάνες. Αυτό που δεν σας έκανε εντύπωση ότι μία δαπάνη που δεν τους πήραξε καθόλου τους Τροϊκανούς είναι οι εξοπλιστικές δαπάνες. Όταν ιδίως μας βάζουν με το ζόρι να αγοράζουμε υποβρύχια που γέρνουν, ξέρετε, τα υπόλοιπα τα ακούω λίγο βερεσέ. Τα τρεις και τα δις και τα τέτοια λες και είναι μαρλόφυλλα. Ναι. Και το θέμα είναι ότι δεν πηγαίνουν και για το σκοπό που... Υποβρύχια που γέρνουν. Που οι Τούρκοι δεν τα φοβούνται ιδιαίτερα αυτά. Θέλετε να πιστέψουμε ότι θα τα καταφέρουμε σαν Έλληνες? Ναι, θέλω να το πιστέψουμε. Δεν ξέρω πώς. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αισιόδοξοι. Μέσα στη μεγαλύτερη μαυρίλα, η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές μαυρίλες. Έχει περάσει κατοχές, έχει περάσει εμφύλιους, έχει περάσει μικρασιατικές καταστροφές και τα κατάφερε. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να μην αφήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως κάποια μέρη της ελληνικής ελίτ που νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν από αυτό, να χαρακτηρίσουν την Ελλάδα, να την καταστήσουν εξυλαστήριο θύμα για μια παγκόσμια οικονομική κρίση για την οποία δεν φταίει η Ελλάδα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί η δική σας, ας το πούμε, σκέψη πάντοτε έχει κάποια δεδομένα πολύ πιο εξειδικευμένα και πολύ πιο, ας το πούμε, σωστά έναντι των δικών μας που είμαστε απλοί άνθρωποι και δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο γνώσεων. Γιατί σε κάθε τέτοια κρίση πάντοτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε εσωτερική διχόνοια στους ηθήνοντες, στους άρχοντες, στους κρατούντες? Θα σας απαντήσω δυσάρεστα. Για να το πούμε με το όνομά τους. Ποιο ήταν το πιο μελανό σημείο της περίοδου της κατοχής? Για μένα ήταν ο δοσυλλογισμός. Πάντα υπάρχουν δοσυλλογοί. Και πάντα αυτό είναι... Σε όλες τις χώρες είναι. Να σας θέσω ένα ερώτημα υποθετικό. Εάν ο Χίτλερ αντί να επιτεθεί στην Ρωσία το 1940-41, αντί να κάνει αυτή την κίνηση, είχε εκστρατεύσει εναντίον της Βρετανίας και είχε καταλάβει τη Βρετανία. Μπορούσε να το κάνει. Είχε τη στρατιωτική ισχύ να το κάνει. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπήρχαν μεγάλα κομμάτια της ελίτ της Βρετανίας που θα γινόντουσαν δοσύλλογοι? Εγώ πιστεύω ότι θα υπήρχαν. Τεράστια. Να μην σας πω και η ίδια βασιλική οικογένεια. Η μέρη της. Και τότε θα είχαν εκείνη τον εμφυλίο πόλεμο που είχαμε εμείς. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Ορμόμενος και από την τελευταία ζητάγανε μία συνένεση των κομμάτων της Ελλάδος για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Και δεν τα καταφέραμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ο κάθε αρχηγός ήθελε. Αυτό είναι πολύ καλό. Το δουβλέτη του. Το ξέρω. Για λάθος λόγους δεν κατάφεραν τη συνένεση, αλλά εγώ χαίρομαι που δεν την κατάφεραν. Γιατί εγώ είμαι πάντα υπέρ της συνένεσης σε πράγματα τα οποία είναι σε μια προοδευτική κατεύθυνση και που βοηθούν. Από τη μια μεριά μας λένε ότι πάμε για πόλεμο. Αλλά δεν συμφωνώ σε μια συνένεση σε λάθος. Η συνένεση στο λάθος για μένα είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρετή. Και... Δεν θα άλλαζε ο καθένας την άποψή του, απλώς θα πηγαίνανε παρέα. Γιατί να πάμε παρέα? Εγώ δεν πάω παρέα για να καταβαραθρώσω τη χώρα με κανέναν. Μάλιστα. Πάτε εσείς? Όχι, σαφώς. Μπορεί να έχω άδικο ότι μπορεί η πολιτική αυτή να ήταν σωστή. Βέβαια, απεδείχθηκε ότι δεν είναι σωστή. Αλλά νομίζω, το έλεγα μήνες πριν από το μνημόνιο του 2010. Σας έχω ακούσει κατά επανάληση. Ότι επρόκειτο για μια καταστροφική πορεία για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί να συνενέσω σε αυτήν? Με κανέναν δεν συνενέσω σε αυτήν. Θα συνενέσω σε κάτι, ίσως, θα το πω. Ίσως, ξέρετε, σε εμάς, στο λαό, δεν έχει δοθεί η γνώση αυτή που έχετε εσείς. Νομίζω σφαιρική το γνώση. Το νιώθει ο λαός. Νιώθει ότι η μνημονιακή πολιτική ουσιαστικά δημιούργησε, ήταν μια πολιτική θυσιών χωρίς αντίκρισμα. Συμφωνώ. Δεν το ξέραμε όμως. Δεν το ξέρετε, βεβαίως. Το κατανοήσαμε. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι. Ο κόσμος θέλει να πιστέψει στη δύσκολη στιγμή, στην την ελπίδα αλλά που του προσφέρουν. Αλλά να μας πούνε την αλήθεια. Ναι, εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η ελπίδα ήταν κάλπικη. Έτσι. Όταν γύρναγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον οποίο το συμπαθώ πολύ προσωπικά. Αλλά παρόλα αυτά, όταν γύρναγε και έλεγε ότι σώσαμε την Ελλάδα το Μάιο του 2010, 25 Μαρτίου του 2011, αυτό το Μάρτιο που μας πέρασε, γύρισε από την σύνοδο κορυφής και είπε: Η Ευρώπη έπραξε το καθήκον της.
τώρα η Ελλάδα θα σωθεί οι δύο δυνάμεις. Κάτσε. Από πού? Δεν ξέρω να το πίστευε. Ελπίζω να το πίστευε. Τελευταία σας κουβέντα, συνδεθέντες μας. Αισιοδοξία και κριτική ανάλυση όσων ακούμε. Ακόμα και αυτό που λέω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή για μένα να είμαστε μαζί και να μας απαντήσετε σε αυτές τις λίγες ερωτήσεις. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πρώτα υγεία όμως. Βασικά να μην βγαίνω στις τηλεοράσεις. Γιατί τότε σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει η κρίση και δεν θα βαριούνται να ακούνε ένα βαρετό οικονομολόγο ή τηλεθέτε. Ξέρετε τι αντιμετωπίζω. Άσε λέει, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Άσε με μωρέ, πρωί βάζω τηλεόραση, μεσημέρι βάζω τηλεόραση, βράδυ βάζω τηλεόραση. Μαύρη μαυρίλα πλάκωση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι οικονομολόγοι θα πάψουμε να έχουμε τηλεθέαση, σημαίνει ότι η ζωή θα είναι καλύτερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.